Με συντριπτική πλειοψηφία έγινε δεκτό στη Βουλή το νομοσχέδιο για τη δικαστική αστυνομία, καθώς υπέρ της αρχής του τάχθηκαν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και η Ελληνική Λύση, ενώ ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25 το καταψήφισαν. Η συζήτηση του νομοσχεδίου ολοκληρώθηκε στην Ολομέλεια με νομοτεχνικές βελτιώσεις, στις οποίες προχώρησε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Τσιάρας, κάνοντας δεκτές προτάσεις και παρατηρήσεις κομμάτων και αρμοδίων φορέων. Ευρεία πλειοψηφία δε είχε και η τροπολογία του Υπουργείου Δικαιοσύνης για τη θεσμοθέτηση εκπροσώπου τύπου των δικαστηρίων και των εισαγγελιών, καθώς την υπερψήφισαν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, την καταψήφισαν ΚΚΕ και ΜΕΡΑ25, ενώ η Ελληνική Λύση δήλωσε παρόν. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, από τις νομοτεχνικές βελτιώσεις, η μία αφορά τον επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας, για τον οποίο η αντιπολίτευση διεφώνησε να είναι ανώτατος ή ανώτερος συνταξιούχος δικαστικός, και η δεύτερη τις περιφερειακές διευθύνσεις, με αίτημα να αποσαφινιστούν οι αρμοδιότητες του στο νομοσχέδιο, ώστε να είναι ξεκάθαρες πριν από την έκδοση των προεδρικών διαταγμάτων. Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, επικεφαλής της δικαστικής αστυνομίας θα είναι ανώτερος ή ανώτατος συνταξιούχος δικαστικός, η επιλογή του οποίου θα γίνει από το Υπουργείο Δικαιοσύνης μετά από δημόσια πρόσκληση για υποβολή αιτήσεως εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων θα υποβάλλεται στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, η οποία θα εκφέρει τη γνώμη της, ενώ η θητεία του θα είναι 3 χρόνια με την δυνατότητα ανανεώσεως για άλλα 3 χρόνια. Ως προς τις περιφερειακές διευθύνσεις της δικαστικής αστυνομίας, ορίστηκε ότι ο εισαγγελικός λειτουργός που θα διευθύνει την εισαγγελία προείσταται της αντιστοίχου περιφερειακής υπηρεσίας μεριμνώντας, ώστε το προσωπικό του αστυνομικού και πολιτικού τομέως να κατανέμεται με τέτοιο τρόπο που να καλύπτονται οι ανάγκες όλων των δικαστικών υπηρεσιών. Αν οι περιφερειακές υπηρεσίες εδρεύουν σε δικαστικό μέγαρο που δεν υπάρχει εισαγγελία, την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί το όργανο διευθύνσεως του δικαστηρίου, ή αν είναι περισσότερα δικαστήρια, την αρμοδιότητα αυτή την ασκεί ο αρχαιότερος από τους διευθύνοντες δικαστικούς λειτουργούς.